Κυρίες και κύριοι, μαζί μας στο σημείο αυτό είναι ο Υπουργός Επικρατείας, κύριος Νίκος Παπάς, όπως είχαμε προαναγγείλει. Κύριε Παπά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ και ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι στο στούντιο. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε μαζί το βίντεο για τις τηλεοπτικές άδειες. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία πλέον για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιλογής. Θα ισχύσουν τα χρονοδιαγράμματα, πάμε για 12 του μήνα. Αυτό θα μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα όταν ολοκληρωθεί, όταν υπάρξει το πέρας της προθεσμίας μέσα στην οποία οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις σχετικές ενστάσεις αν αυτό επιθυμούν. Όταν ολοκληρωθεί αυτό, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δούμε πόσες μέρες θα χρειαστεί η Επιτροπή Ενστάσεων να διαχειριστεί τον όγκο δουλειάς που θα προκύψει. Άρα είναι κάτι που το έχετε υπολογίσει, δηλαδή, ότι θα υπάρξει μια καθυστέρηση. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα και αρκετά πριν το τέλος Αυγούστου θα έχουμε τη δημοπρασία. Με βάση τις ενστάσεις οι οποίες αναμένονται από ό,τι έχουμε καταλάβει, υπολογίζετε ποιο είναι το διάστημα το οποίο θα απαιτηθεί παραπάνω? Μιλάμε για κάποιες μέρες, για δύο εβδομάδες, για τρεις, για μήνα? Δείτε, όχι, για μήνα. Αν έχουμε κάποια καθυστέρηση, δηλαδή πριν από μετά τη 10η, 11η Αυγούστου, θα είναι καθυστέρηση μιας εβδομάδας, γιατί πέφτει και ο 15 Αυγούστου μέσα και καταλαβαίνετε ότι αυτές οι μέρες είναι νεκρές ούτως ή άλλως. Λοιπόν, το έχετε απαντήσει, θα το ρωτήσω και πάλι όμως. Γιατί 4 άδειες? Επιμένετε ακόμα ότι αυτός είναι ο αριθμός των τηλεοπτικών καναλιών που μπορεί να αντέξει η αγορά? Κοιτάξτε, κύριε Χαρίτο, η ιστορία της αδειοδότησης των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών είναι μια ιστορία αμαρτωλή. Διότι έχουν ψηφιστεί 16 νόμοι στην Ελλάδα για αυτή την ιστορία. 4 εκ των οποίων προέλαβαν διαγωνισμό, ο οποίος ποτέ δεν έγινε. Έχουν υπάρξει 5 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που λένε ότι το καθεστώς λειτουργίας χωρίς νόμιμη άδεια είναι παράνομο και αντισυνταγματικό. Και αυτή τη στιγμή ερχόμαστε λίγες μέρες πριν το διαγωνισμό να βρισκόμαστε στην τελική φάση. Πώς προέκυψε ο αριθμός? Γνωρίζετε κι εσείς από το ρεπορτάζ ότι αυτό είναι κάτι, αυτό το ερώτημα έχει απασχολεί πάρα πολύ και την πολιτική αντιπαράθεση. Ο αριθμός προέκυψε πρώτον διότι είναι γνωστό ότι το φάσμα δεν είναι απεριόριστο, διότι η χώρα έχει υποχρεώσεις να αποδώσει ένα κομμάτι του φάσματος για αυτό που λέγεται δεύτερο ψηφιακό μέρισμα στην κινητή τηλεφωνία, διότι θα πάμε σε αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών για σήμα υψηλής ευκρίνειας, πράγμα που είναι πιο βαρύ, άρα περιορίζεται, και κυρίως λόγω του ότι έπρεπε να λυθεί το κεντρικό πρόβλημα το οποίο έχει αναδειχθεί μέσα από τη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών άνευ άδειας όλα αυτά τα χρόνια. Ποιο ήταν αυτό? Το πρόβλημα της οικονομικής βιωσιμότητας και της παρελκόμενης και της διαπλοκής στην οποία η μη βιωσιμότητα παρήγαγε. Γιατί παρήγαγε μη βιωσιμότητα, γιατί υπήρχε αυτή η αλληλουχία? Διότι μη βιωσιμότητα σήμαινε ζημιές, ζημιές σήμαινε ανάγκη για δάνεια, και νομίζω ότι βλέπουμε τώρα και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, η οποία βρίσκεται εν εξελίξη, ότι πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα έρχονται στην επιφάνεια για το πώς οι τραπεζικοί κανόνες κάμπτονταν ορισμένες φορές για να εξυπηρετηθούν οικονομικές μονάδες, να το δούμε έτσι λίγο αποστηρωμένα, ας πούμε, από την λειτουργία τους αυτή, οι οποίες δεν ήταν βιώσιμες. Και αυτό το πράγμα πρέπει να σπάσει. Πρέπει να σπάσει, δηλαδή, η σχέση η οποία μοιραία αναπτύσσονταν μεταξύ των τηλεοπτικών σταθμών, των πολιτικών και των τραπεζιστών. Στο δεύτερο, φαντάζομαι, δεν θα διαφωνήσει κανένας. Στο πρώτο σκέλος που μου απαντήσατε, φαντάζομαι δεν θα ήταν πρόβλημα για τον πάροχο να σηκώσει 3-4 κανάλια ακόμα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε, σας λέω, να αδειοδοτήσουμε και ασπρόμαυρη τηλεόραση και να είναι 100 τα κανάλια. Το ερώτημα είναι τι θέλουμε, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε 8 ιδιωτικά κανάλια τα οποία λειτουργούν. Έχει αποδειχθεί, ξέρετε, και με αυτό που ακόμα και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι θα έπρεπε να αποδέχονται με όρους αγοράς, ότι δεν είναι βιώσιμα. Δηλαδή έχουμε ένα μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι, το Μέγκα, όπου οι μέτοχοι του αποφασίσαν να μην προχωρήσουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό είναι μια επιλογή επιχειρηματική η οποία δηλώνει ότι δεν υπάρχει διάθεση και πιστεύω για την βιωσιμότητα αυτού του σταθμού. Συνεπώς θα σας έλεγα ότι ένα φαινόμενο τέτοιου τύπου, αν το βάλουμε δίπλα στο γεγονός ότι έχουμε σταθμούς αδειοδοτημένους, σταθμούς οι οποίοι εκπέμπουν πανελλαδικά, όχι αδειοδοτημένους, οι οποίοι δεν παράγουν το προϊόν το οποίο θα έπρεπε όλοι μας ως Έλληνες να απαιτούμε να παράγουν, δηλαδή να έχουν πρωτογενή παραγωγή, να παράγουν σύριαλ, να παράγουν κινηματογράφο, να παράγουν υψηλής ποιότητας παραγωγές,
νομίζω ότι δείχνει ακριβώς ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας εξορθολογισμός και να περάσει στη φάση της νομιμότητας, της διαφάνειας και της κανονικής αδειοδότησης επιτέλους και αυτός ο τομέας. Το γεγονός, μια και αναφερθήκατε στο Μέγκα, ότι ένας τηλεοπτικός σταθμός πιθανότατα δεν θα φτάσει στο τέλος της διαδικασίας, μένει να το δούμε, γιατί αύριο ολοκληρώνονται οι ενστάσεις. Σας προβληματίζει? Με προβληματίζει το γεγονός ότι ορισμένοι αντιστρέφουν την πραγματικότητα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, έχει ακουστεί πάρα πολύ μεγάλη κριτική και προκρίνουν κάποιοι το ζήτημα των θέσεων εργασίας. Κύριε Χαρίτο, όταν συζητάγαμε τον νόμο 4339 και ο ομιλών ως επισπεύδων υπουργός έφερε στη ρύθμιση για τον ελάχιστο αριθμό απασχολουμένων στα ιδιωτικά κανάλια, τότε υποστήκαμε μία σφοδρή επίθεση και από τις ιδιοκτησίες των καναλιών και από τη Νέα Δημοκρατία, ότι τάχα μου παραβιάζουμε το διευθυντικό δικαίωμα. Θα τους έλεγα λοιπόν να κοιτάξουν να μην χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για τους εργαζόμενους. Υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές για τους εργαζόμενους στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και νομίζω ότι αυτό θα καλύψει σε πολύ μεγάλο βαθμό το επίπεδο της απασχόλησης που και αυτή τη στιγμή υπάρχει. Κύριε Υπουργέ, έχετε δηλώσει στο παρελθόν την τηλεοπτική άδεια από τον ιδιοκτήτη τη χωρίζει το πορτοφόλι. Ναι, ισχύει. Αυτή είναι η μοναδική απόσταση που υπάρχει. Άκουσα και χθες στην Εξεταστική Επιτροπή τον κύριο Αλαφούζο που είπε ότι είναι μια κοινική δήλωση. Όχι, θα την επαναλάβω. Λέω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μετά το στάδιο της προεπιλογής. Ή θα είμαστε και τυπικά, θα ολοκληρωθεί το στάδιο της προεπιλογής όταν ολοκληρωθεί και η διαδικασία των ενστάσεων. Το στάδιο της προεπιλογής είναι το στάδιο στο οποίο ελέγχονται μία σειρά από ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πιστέψτε με, κύριε Χαρίτο, είναι πολύ ψηλά ο πύχης. Υπάρχει ελάχιστος αριθμός εργαζομένων, υπάρχουν πάρα πολύ ψηλές προδιαγραφές για τον τεχνολογικό εξοπλισμό, για τις κτηριακές υποδομές, για την διαφάνεια των οικονομικών και την προέλευση των χρημάτων, αυτού που καταθέτει το φάκελο, για το πρόγραμμα το οποίο πρέπει να υπάρχει. Όταν περαστεί λοιπόν ο πύχης, ο ελάχιστος των ποιοτικών χαρακτηριστικών, ο οποίος δεν περνιέται εύκολα, τότε το μόνο που απομένει είναι η οικονομική προσφορά. Και λέω λοιπόν, επειδή και το κανάλι αυτό το συγκεκριμένο έχει περάσει στο στάδιο της προεπιλογής καθώς φαίνεται, θα περάσουμε στο στάδιο των οικονομικών προσφορών. Εάν κάποιος δεν έχει την διάθεση, τη δυνατότητα ή τη θέληση να βάλει το χέρι στην τσέπη για να πάει στη δημοπρασία με αξιώσεις, να μην βρίσκει άλλες δικαιολογίες για ενδεχόμενες ατυχείς εξελίξεις για την επιχείρησή του. Ο διαγωνισμός είναι κρυστάλλινος, είναι διαφανής. Η κυβέρνηση σε κανένα επίπεδο δεν μπορεί να παρέμβει και να επιλέξει και νομίζω ότι από τις εξελίξεις τις ίδιες έχει πέσει και στο κενό και τέτοιο τύπου πριν κριτική. Πριν περάσω στην επόμενη κατηγορία που θέλω να συζητήσουμε, εκτιμάτε ότι όσα κάνατε στην διαδικασία για αυτό τον διαγωνισμό ήταν όσα έπρεπε να γίνουν ή σήμερα κοιτώντας λίγο πίσω βλέπετε και κάποια λάθη τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί σε αυτή τη διαδικασία? Εκτιμώ ότι θα έπρεπε λίγο πιο νωρίς να διαβλέψουμε την απόλυτη απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να βάλει οποιοδήποτε θεσμικό ή διαδικαστικό εμπόδιο για να μην προχωρήσει αυτή η διαδικασία και να είμαστε πολύ πιο γρήγοροι και αποφασιστικοί στο να ξεπεράσουμε τα όποια διαδικαστικά εμπόδια. Δυστυχώς, νομίζω ότι αυτό το πράγμα το έχει καταλάβει ο κόσμος. Δεν θέλησε η αξιωματική αντιπολίτευση να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. Για την πορεία μέχρι εδώ, και εγώ προσωπικά και είμαι βέβαιος όλη η κυβέρνηση, αλλά και μεγάλο κομμάτι του λαού, είμαστε περήφανοι. Λοιπόν, μιλήσατε για το λαό, για ένα μεγάλο κομμάτι του λαού. Η συντριπτική, ένα μεγάλο κομμάτι μάλλον του λαού, σας ψήφισε στις τελευταίες εκλογές, ένα σημαντικό ποσοστό. Αυτό που περίμενε ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που βιώνουν, που βλέπουν αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια διαπραγμάτευση που ολοκληρώθηκε και έχουμε μια διαπραγμάτευση η οποία έρχεται. Έρχεται το Σεπτέμβριο. Μπροστά είναι τα εργασιακά, μπροστά είναι τα συνδικαλιστικά. Mm-hmm. Τι να περιμένουμε? Επιτρέψτε μου να πω το εξής. Οι εκλογές του Σεπτέμβρη, εσείς καλά κάνατε και με ρωτάτε, διότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να ρωτάνε τους πολιτικούς εκπροσώπους αυτό που ρωτάνε οι αντίπαλοι τους. Λένε λοιπόν οι αντίπαλοι μας ότι εμείς άλλα είπαμε και άλλα κάναμε. Οι εκλογές του Σεπτέμβρη ήταν η τομή στα πολιτικά πράγματα. Εμείς στις εκλογές του Γενάρη, κύριε Χαρίτο, ζητήσαμε μια εντολή διαπραγμάτευσης. Mm-hmm. Αυτή η εντολή αξιοποιήθηκε και έφτασε εκεί που έφτασε,
Έγινε και το δημοψήφισμα και αυτό που καταφέραμε, όσα καταφέραμε και όσα δεν καταφέραμε, τα φέραμε ενώπιον του ελληνικού λαού. Οι εκλογές του Σεπτέμβρη είναι οι πρώτες και μόνες εκλογές, οι οποίες έγιναν με τη συμφωνία πάνω στο τραπέζι. Και αυτό είναι που δίνει ακόμα και μέσα στις δυσκολίες ένα μεγάλο βαθμό συνένεση στην ελληνική κοινωνία, με τα προβλήματα, με τις κριτικές, με τα πισωγυρίσματα ενδεχομένως, αλλά ήταν η έντιμη στάση, η οποία νομίζω κάθε πολιτική στις παράταξη. Στις εκλογές του Σεπτέμβρη, πάντως, είχατε βάλει και μία παράμετρο που λεγόταν παράλληλο πρόγραμμα. Υπάρχει αυτό? Το παράλληλο πρόγραμμα είναι ακριβώς. Προσέξτε να δείτε. Κάποιος που το ακούει αυτό ενδεχομένως να ξεχνάει και το τι συνέβη στην συμφωνία αυτή καθ' αυτή. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν ζητήματα εντός συμφωνίας και ζητήματα εκτός συμφωνίας, τα οποία δικαιώνουν την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ για το Σεπτέμβρη. Δηλαδή, εντός συμφωνίας του Σεπτεμβρίου, για παράδειγμα, κύριε Χαρίτου, είναι η διαδικασία της αδειοδότησης για την οποία μόλις μιλήσαμε. Εντός συμφωνίας του Ιουλίου είναι τα χαμηλότερα πλεονάσματα. Ξέρετε, μάθαμε ότι σήμερα βγήκε και μία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία αναδρομικά έκανε κριτική, ξέρετε, για τα μεγάλα πλεονάσματα. Εντός της συμφωνίας του Σεπτεμβρίου, εντός της συμφωνίας του Ιουλίου, ήταν η αποτροπή κοψίματος των επικουρικών συντάξεων. Κληρονομήσαμε τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Εκτός της συμφωνίας του Ιουλίου, ήταν η προστασία της πρώτης κατοικίας, την οποία καταφέραμε. Ήταν ένα ζήτημα ανοιχτό, το οποίο εκτός της συμφωνίας, αλλά προτεραιότητα πολιτική δική μας, ήταν το να έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Άρα υπάρχει ένα πλέγμα ρυθμίσεων και μέσα στη συμφωνία και εκτός συμφωνίας, τα οποία συνθέτουν, θα σας έλεγα, την κυβερνητική πολιτική σε όλα τα επίπεδα. Δεν πάντως, έχει... μια και επικαλεστήκατε νωρίτερα την αντιπολίτευση για αυτό που σας είπα εγώ, να σας πω ότι η αντιπολίτευση σήμερα λέει πως δεν τα είχατε πει επακριβώς έτσι εκείνη την περίοδο. Θα πρέπει βεβαίως να βγει και να τα πει και να τα συζητήσουμε. Αλλά θα σας έλεγα και ο κόσμος να παρακολουθήσει και τις τοποθετήσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος μονίμως και διαρκώς πηγαίνει στις εκλογές του Γενάρη. Γιατί? Για να συγκρίνει εμάς με αυτά που θα θέλαμε να καταφέρουμε και δεν καταφέραμε. Τα οποία βέβαια ειλικρινώς είπαμε ότι δεν καταφέραμε. Να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο έχει συζητηθεί και πολύ. Ο ΕΝΦΙΑ. Ο ΕΝΦΙΑ είναι ένας φόρος ο οποίος φορτώθηκε στην πλάτη του ελληνικού λαού χωρίς να υπάρχει λαϊκή εντολή. Το φόρτωσε η κυβέρνηση Σαμαρά. Έτσι. Λοιπόν. Γιατί μας κατηγορεί? Εμείς θέλαμε να τον καταργήσουμε και προσδοκούμε να τον μειώσουμε. Ήτανε, ναι. Και όταν δεν το καταφέραμε όμως. Ναι, και όταν δεν το καταφέραμε, ξαναβάλαμε και τον εαυτό μας και το κόμμα μας στη βάσανο της λαϊκής ψήφου. Δεν είπαμε ότι δεν πειράζει τώρα ουδής αναμάρτητος, ας συνεχίσουμε. Καταλάβατε, έχει γίνει μια προσπάθεια νομίζω αντιστροφής της πραγματικότητας, αλλά πραγματικά ο κόσμος καταλαβαίνει από τις τελευταίες εξελίξεις το ποιος πραγματικά λέει την αλήθεια. Να έρθουμε λίγο σε αυτά που έπονται, να έρθουμε λίγο στο Σεπτέμβρη, να τον φέρουμε λίγο προώρα μπροστά μας και να δούμε τι γίνεται με τα εργασιακά, τι γίνεται με τα συνδικαλιστικά στα εργασιακά, τι περιμένουμε σε ομαδικές απολύσεις, συλλογικές συμβάσεις. Κοιτάξτε να δείτε, οι ομαδικές απολύσεις ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία κληρονομήσαμε ως δεσμεύσεις στην αρχή της διαπραγμάτευσης του Γενάρη. Ήταν δηλαδή μια ρύθμιση η οποία ήταν υπογεγραμμένη με την πέμπτη αξιολόγηση. Οι ομαδικές απολύσεις, το δικαίωμα στην ανταπεργία της εργοδοσίας και 15.000 απολύσεις στο δημόσιο τομέα, 5.000 για το 2015 και 10.000 για το 2016, αν θυμάμαι καλά. Είναι δηλαδή στο πλέγμα των ρυθμίσεων τα οποία τα είχαμε κληρονομήσει ως υπογραφές της προηγούμενης κυβέρνησης και ξέρετε, θα μου πείτε τώρα. Τι μας λέτε τώρα, κύριε Υπουργέ, μας λέτε παραλάβατε καμένη γη. Δεν είναι έτσι. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι την υπογραφή της προηγούμενης κυβέρνησης, ο αντισυμβαλόμενος στη διαπραγμάτευση τη θεωρεί κεκτημένο έδαφος. Συνεπώς, πρέπει για κάθε εκατοστό που κερδίζεις να δίνεις μάχη. Άρα λοιπόν, το ότι είναι ανοιχτά τα εργασιακά είναι το κέρδος της πρώτης διαπραγμάτευσης και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο εμείς πολιτευόμαστε τόσο εντός της χώρας, με τη Συμφωνία των Κοινωνικών Εταίρων, η οποία κάνει σαφή λόγο για υπεράσπιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης, όπου οικοδομούμε τις συμμαχίες μας, θα μας φέρει νομίζω μπροστά σε αποτελέσματα καλά. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας και σε σχέση με τον καθορισμό του κατώτατου μισθού, περιμένουμε κάτι καινούργιο στο πώς θα γίνει το καθορισμό? Νομίζω όχι. Νομίζω ότι μπορεί να είμαστε αισιόδοξοι ότι τα πράγματα θα πάνε προς την καλή κατεύθυνση για τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας και της χώρας συνολικά. Γιατί έχουμε επιλέξει τα ζητήματα αυτά, τα κρίσιμα, να τα χειριζόμαστε με την ανοιχτή πολιτική συζήτηση. Ξέρετε, όταν κλείνουν οι πόρτες και η πολιτική εγκαταλείπει τις εξελίξεις στους τεχνοκράτες, τα πράγματα είναι δυσμενή.
Τα πράγματα θα εξελίσσονται όταν κλείνουν οι πόρτες, καλά για αυτούς που είναι οπαδοί της αδιαφάνειας. Διαφάνεια λοιπόν, ανοιχτή πολιτική συζήτηση, αυτοκριτική πλέον σε όσους έκαναν, για όσους έκαναν τις προηγούμενες επιλογές, την οφείλουν. Mm-hmm. Βγήκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ξέρετε, αυτό δεν είναι δευτερεύον. Αν μου επιτρέπετε. Πάμε αμέσως μετά εκεί. Ναι. Μία ερώτηση για να κλείσω το κομμάτι της διαπραγμάτευσης, εξυγχρονισμός του συνδικαλιστικού νόμου. Είστε αισιόδοξος για το για μια αίσια κατάληξη. Συνολικά νομίζω ότι μπορούμε να αισιοδοξούμε και μπορούμε να αισιοδοξούμε διότι και οι κοινωνικοί εταίροι και πολλές πλευρές της εργοδοσίας έχουν αντιληφθεί ότι η αποδόμηση, η αποδιάρθρωση της αγοράς εργασίας δεν αυξάνει ή δεν βελτιώνει τη θέση της οικονομίας στην ανταγωνιστικότητα που είναι ο βασικός καημός ορισμένων. Πρώτο μας μέλημα πρέπει να είναι η αύξηση της παραγωγικότητας. Ούτε εκεί έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει συμβολή εάν αποδιαρθρώνονται οι εργασιακές σχέσεις. Είναι μια οικονομία η οποία πάει να ανακάμψει, κύριε Χαρίτο. Αν σε μια οικονομία που πάει να ανακάμψει απελευθερώσεις στις ομαδικές απολύσεις, οι επιχειρήσεις δεν θα προσλάβουν, θα απολύσουν. Και αυτό θα βάλει σε κίνδυνο βεβαίως τις όποιες δυνατότητες ανάκαμψης οι οποίες αναφαίνονται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πριν πάμε στο δούνου του να έρθω στον εκλογικό νόμο, ο οποίος πέρασε πρόσφατα και να πατήσω επάνω σε αυτό το οποίο σας κατηγόρησε η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι αν δεν είχατε απώλειες μέσα από τη διαδικασία της ψήφισης των νέων νόμων, της συμφωνίας την οποία φέρατε, δεν θα προβαίνατε ποτέ σε μια ενέργεια τέτοια να αλλάξετε τον εκλογικό νόμο. Εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος βλέπει και κρίνει. Είμαστε σε ουδέτερο πολιτικό χρόνο. Είμαστε 3 χρόνια μακριά από τις εκλογές και εμείς τολμάμε και κάνουμε τις τομές που κανένα από τα κόμματα εξουσίας που διαχειρίστηκαν τις κυβερνητικές θέσεις στη μεταπολίτευση δεν τόλμησαν. Νομίζω ότι η απόδειξη είναι ότι εμείς δεν είμαστε μια συνέχεια του προηγούμενου. Η δική μας διακυβέρνηση είναι μια τομή για τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία, για τον τρόπο που λειτουργεί το πολίτευμα. Ας δούνε το τι συνέβη στη Βουλή. Για μας είναι πάρα πολύ θετικό ότι και άλλα κόμματα πέραν της κυβερνητικής πλειοψηφίας υπερψήφισαν την πρότασή μας. Και θα σας έλεγα, ας δει και η Νέα Δημοκρατία το πόσο μόνη έμεινε στην αρνητική, στην απολύτως αρνητική ψήφο της στην απλή αναλογική. Η απλή αναλογική θα είναι το πάγιο εκλογικό σύστημα. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει και τις επόμενες εκλογές και η προσδοκία του κ. Μητσοτάκη να γυρίσουμε στην εποχή του κομματισμού, του πελατειακού κράτους και της διαπλοκής δεν θα τελεσφορήσει. Για να κλείσουμε το κομμάτι το εσωτερικό, να δούμε λίγο και την συνταγματική αναθεώρηση. Προεδρική εκλογή. Mm-hmm. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, όταν ήταν μικρό κόμμα ο συνασπισμός, κάναμε σφοδρή κριτική στο πρωθυπουργοκεντρικό μοντέλο. Στο μοντέλο δηλαδή της λειτουργίας της δημοκρατίας, το οποίο δεν έχει αυτό που λέμε θεσμικά αντίβαρα. Δεν έχει ισορροπίες, οι οποίες βεβαίως, από την άλλη, και αυτή είναι μια κριτική βάσιμη και πρέπει να τη λάβουμε υπόψη, δεν πρέπει να είναι παραλυτικές ισορροπίες. Mm-hmm. Πρέπει να είναι δικλείδες ασφαλείας λειτουργίας του πολιτεύματος. Στη δημοκρατία δεν πρέπει να υπάρχει μια λειτουργία στην οποία ο νικητής τα παίρνει όλα. Πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλες διασφαλίσεις ότι ο νικητής πολιτεύεται εντός των πλαισίων των κανόνων και του συντάγματος και αυτή ακριβώς η πρόνοια νομίζω ότι μπορεί να διασφαλιστεί εάν υπάρξουν οι ρυθμίσεις εκείνες που διασφαλίζουν μια σταθερότητα μέσα στην τετραετία, διότι ποτέ δεν εξαντλείται και τέτοιο τύπο ρυθμίσεις νομίζω είναι αυτές που καταθέσαμε. Δηλαδή, εάν αυτό δεν προϋποθέτει, υπάρξει, αν το καταλαβαίνω καλά, και αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός προχθές στην ομιλία του στο Περιστήλιο για την διεύρυνση εντός εισαγωγικών, δεν θυμάμαι ποια λέξη χρησιμοποίησε, για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου, χωρίς αυτό να αλλάζει το χαρακτήρα του πολιτεύματος. Ναι, η αλλαγή του χαρακτήρα του πολιτεύματος είναι μια εντελώς άλλης κλίμακας διαδικασία. Αλλά πώς μπορεί να επιτευχθεί όμως μια διεύρυνση χωρίς να αλλάζει το χαρακτήρα του πολιτεύματος ταυτόχρονα? Δεν ήμασταν προεδρευόμενη δημοκρατία και είχε και άλλες αρμοδιότητες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν το Σύνταγμα του 1985. Αλλά νομίζω ότι κυρίως σε αυτό που πρέπει αυτή τη στιγμή να δώσουμε βάση, διότι θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο αυτά τα ζητήματα να τα συζητήσουμε αναλυτικά, είναι ότι υπάρχει τρόπος να μην διαλύεται η Βουλή αν υπάρχει αδιέξοδο στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και το ζήτημα των αρμοδιοτήτων νομίζω είναι ανοιχτό. Mm-hmm. Καταλαβαίνει όμως ο κόσμος, κύριε Χαρίτο, το πλέγμα των προτάσεών μας, το οποίο πιστεύουμε ότι μπορεί να κάνει την δημοκρατία μας πιο λειτουργική, το παιχνίδι το πολιτικό πιο καθαρό και θα σας έλεγα κιόλας θα μπορεί να αποτρέπει και ακρότητες ως προς τις πολιτικές επιλογές. Η ενδεχόμενη όμως εκλογή του Προέδρου από την βάση δεν δημιουργεί
από ο ίδιος ο χαρακτήρας της εκλογής δεν δημιουργεί πλέον μία διαρχία. Όχι, de facto, θα τη δημιουργούσε αν υπήρχαν τέτοιου τύπου εξουσίες οι οποίες να κάμπτανε την διαμόρφωση και τη συγκρότηση κυβέρνησης. Σας ξαναλέω, δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι το ζήτημα των αρμοδιοτήτων είναι ένα ανοιχτό ζήτημα στο οποίο θα έχουν όλα τα κόμματα τη δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις τους. Κλείνω το κεφάλαιο αυτό. Ναι. Λαϊκά δημοψηφίσματα με λαϊκή πρωτοβουλία. Βεβαίως. Στο πλαίσιο του Συντάγματος μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αν θυμάμαι καλά, άφησε κοιτάξτε να δείτε, νομίζω, θα συζητηθεί για τη συνταγματικότητα ή όχι. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι θα πρέπει καταρχήν να κάνουμε μια συζήτηση ειλικρινή για να δούμε αν αυτό είναι απαραίτητο. Δηλαδή θα μπορεί να προκληθεί δημοψήφισμα από λαϊκή πρωτοβουλία. Η θέση μας είναι να μπορεί να προκληθεί. Αυτό, κύριε Χαρίτο, θα αλλάξει και τον τρόπο τον οποίο ο πολίτης αντιλαμβάνεται τη σχέση του με την πολιτική. Ξέρετε, η αίσθηση ότι ψηφίζει μία φορά στα 4 χρόνια και μετά αποσύρεται μέχρι την επόμενη εκλογή είναι μία αίσθηση που μπορεί να μεταβληθεί προς το θετικότερο, προς το ενεργητικότερο, προς το συμμετοχικότερο. Και μία τέτοιου τύπου ρύθμιση νομίζω ότι μπορούμε και αξίζει να τη συζητήσουμε. Μάλιστα. Πάμε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχουμε την ανακοίνωση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Για μία ακόμη φορά, δεν θυμάμαι ποια είναι, πολλωστή θα την πω, Κριστίν Λαγκάρντ και τα όργανα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το Ανεξάρτητο Γραφείο Αξιολόγησης για την ακρίβεια, παραδέχεται λάθη στο ελληνικό πρόγραμμα. Ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, διαβάζω, του ελληνικού προγράμματος το 2010, το γνώριζαν λόγω της μη αναδιάρθρωσης του χρέους. Ενδεχομένως να είναι και ένα καμπανάκι για το σήμερα. Έτσι. Αυτό. Οι στόχοι που τέθηκαν υπερβολικά αισιόδοξοι, η δημοσιονομική προσαρμογή που επιβλήθηκε πρωτοφανής για τα διεθνή δεδομένα. Αξίζει να ανοίξει κάποιος την κουβέντα ξανά για το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε το Δουνουτού εδώ, ή το έχουμε απαντήσει αυτό το ερώτημα? Θα απαντήσω με ακρίβεια. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι στο ελληνικό πρόγραμμα επειδή το ζήτησαν άλλοι, όχι η Ελλάδα. Είναι μέρος της συμφωνίας. Η Ελλάδα πιστεύει ότι εξ αρχής δεν θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή ότι η Ευρώπη έχει το θεσμικό, οικονομικό, πολιτικό εκτόπισμα για να μπορεί να διαχειρίζεται την κρίση με τα δικά της εργαλεία και με τις δικές της δυνατότητες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και υπήρξε σε όλη την προηγούμενη περίοδο μέχρι το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης μια πάρα πολύ έντονη διαφωνία μεταξύ των θεσμών, η οποία προκάλεσε και κάποιες καθυστερήσεις. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εν ώψη αυτών των διλημάτων, δηλαδή το αν θέλουμε εμείς ή όχι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να ήταν εξ αρχής το πρόγραμμα, το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Το εάν θα είναι ή όχι θα κριθεί από την έκβαση αυτής της μεγάλης διαφωνίας που έχουν όσον αφορά τη διευθέτηση του χρέους οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, κυρίως η Γερμανία θα έλεγα περισσότερο, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα και οι προθέσεις οι δικές μας είναι καθαρές και η απόφασή μας να τηρήσουμε τα συμφωνηθέντα κρυστάλλινη. Υπάρχει κάποιο όφελος από τη σχέση αυτή με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την εμπλοκή του? Πονηρή ερώτηση, πολύ πονηρή ερώτηση. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι το εξής. Μαζί με την αναδιάρθρωση του χρέους, ζητάει, υποστηρίζει και πολλές φορές επιβάλλει πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν οποιαδήποτε δυνατότητα ανάπτυξης της οικονομίας, δίκαιης κατανομής του πλούτου. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, εάν μας ζητούσαν για την αναδιάρθρωση του χρέους την απελευθέρωση των απολύσεων ή 20.000 ακόμα απολύσεις στο δημόσιο ή το δικαίωμα της ανταπεργίας, νομίζω είναι ένα ζύγι το οποίο θα το σκεφτόμασταν πάρα πολύ να σφιχταγκαλιάσουμε με το δημόσιο. Δεν ξέρω πόσο έχει αλλάξει η γειτονιά μας, πόσο έχει αλλάξει η ευρωπαϊκή γειτονιά, να το πω διαφορετικά. Ωστόσο, βλέπω ότι ο Wolfgang Schäuble, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, είναι αυτός ο οποίος πρωτοστάτησε στο να μην επιβληθούν κυρώσεις στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Πρωτοστάτησα, δεν θα το λέγαμε, αλλά εντάξει. Το βγάλε το Spiegel, ναι. Το λέει Handelsblatt. Ναι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος στην δεδομένη χρονική στιγμή βγήκε μπροστά στους ομολόγους του και είπε ότι θα χρειαστεί να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Να το διαβάσω, το έχω μπροστά μου κιόλας. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για τέτοιου είδους ενέργειες. Λοιπόν, μάλιστα. Οι ίδιοι Γερμανοί λένε ότι αυτό είναι φρόνιμο, δεν ταιριάζει στους συνήθεις τόνους του Wolfgang Schäuble ή του Jean-Claude Juncker.
Είναι ένα παράθυρο το οποίο ανοίγει τον Brexit. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια καινούργια πραγματικότητα. Λέμε... Είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Άλλα για Ισπανία, Πορτογαλία, άλλα για την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι ένα λάθος λιγότερο. Τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά τα έχουμε συνηθίσει. Δεν το συζητάτε καθόλου. Δηλαδή, υπήρξε μια δυσμενέστατη συγκριτικά μεταχείριση της Ελλάδας σε όλη την πορεία της κρίσης. Αυτό είναι ξεκάθαρο και νομίζω παραδεκτό γενικώς. Αλλά αυτή η κίνηση πρέπει να καταγραφεί ως ένα λάθος λιγότερο. Διότι έχει ιτηθεί η λογική στην Ευρώπη, η οποία λέει ότι αν ο καθένας καθαρίζει την αυλή του, συνολικά η γειτονιά μας και η αυλή μας, η μεγάλη Ευρώπη, θα τα πηγαίνει καλά. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά κοινά προβλήματα και οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν μέχρι τώρα έχουν και διαιρέσει την Ευρώπη μεταξύ των κρατών, αλλά και εντός των κοινωνιών και των λαών έχουν προκαλέσει μεγάλες ανισότητες. Μάλιστα, λοιπόν, θα μείνω λίγο στα. Στα της οικονομίας. Να σας πω για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ναι. Έτσι με μια σχετική, με μια πικρή γεύση, ας πούμε, η οποία παραμένει. Προχθές συζητούσαμε την συγκρότηση στη Βουλή της Εξεταστικής Επιτροπής για την διαπραγμάτευση. Ποιο ήταν το κεντρικό στοιχείο της διαπραγμάτευσης της πρώτης, κύριε Χαρίτου? Να μειωθούν τα εξωφρενικά πλεονάσματα, στα οποία με την πέμπτη αξιολόγηση και την υπογραφή του κύριου Σαμαρά και του κύριου Στουρνάρα είχε δεσμευτεί η χώρα. Έρχονται τώρα και οι ακραίοι, θα έλεγα, ας πούμε, η ακραία μεριά των δανειστών και λέει χαμηλά πλεονάσματα. Λένε και οι Ευρωπαίοι χαμηλότερα πλεονάσματα. Και η Νέα Δημοκρατία μένει προσκολλημένη σε ένα παρελθόν το οποίο νομίζω έτσι, είχε μια στρατηγική την οποία προχθές την κίδεψε. Τη στρατηγική της αριστερής παρένθεσης και της αναμόχλευσης ζητημάτων της πρώτης διαπραγμάτευσης, τα οποία, ξέρετε, τις επιλογές μας έχουν δικαιώσει και οι εξελίξεις. Διότι, για φανταστείτε, η κυβέρνησή μας, η νεοεκλεγήσα τον Γενάρη του 2015, να είχε συνενέσει στην εφαρμογή αυτών των ακραίων μέτρων λιτότητας, τα οποία ο κύριος Σαμαράς είχε υπογράψει, να σας θυμίσω, τον Ιούνιο του 2014 και μέχρι το Γενάρη του 2015 δεν την έκλεισε την αξιολόγηση. Ναι. Υπήρχε λοιπόν μια μεθόδευση η οποία έχει αναφανεί και όποιος ανατρέξει στα πρακτικά της Βουλής προχθές θα γίνει πάρα πολύ σοφότερος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν διαβάσατε τη σκέψη μου ή αν διαβάσατε τον ήρμο των ερωτήσεων. Ήταν ακριβώς το επόμενο ερώτημα που ήθελα να θέσω, να πω στα πλεονάσματα και να ρωτήσω. Έχω τις δηλώσεις του κυρίου Τσακαλώτου μπροστά, ναι. Προχθές στη Βουλή. Και ο κύριος Δραγασάκης επίσης, στο ίδιο μήκος κύματος, έχει προκύψει θέμα με τον κύριο Στουρνάρα? Κοιτάξτε, ο κύριος Στουρνάρας είναι ο κεντρικός τραπεζίτης. Η κεντρική τράπεζα έχει την αυτονομία της. Έχει υπάρξει βέβαια υπουργός οικονομικών του κυρίου Σαμαρά. Δεν θα πρέπει να πολιτεύεται με την προτεραιότητα να δικαιώσει την πολιτική του. Δεν είναι δικαιωμένη η πολιτική που άσκησε ως υπουργός οικονομικών. Αν, για παράδειγμα, ένας υπουργός οικονομικών κρίνεται από το πόση απασχόληση μπορούν οι πολιτικές που εφαρμόζουν να δημιουργήσουν στην οικονομία, δεν ήταν επιτυχημένος υπουργός οικονομικών ο κ. Στουρνάρας. Είχαμε 500.000 λιγότερες θέσεις εργασίας από την ημέρα που ανέλαβε μέχρι την ημέρα που παρέδωσε. Και θα έλεγα επίσης ότι όποιος επιθυμεί να έχει ρόλο στα δημόσια πράγματα, καλό είναι να τοποθετείται δημοσίως και με την υπογραφή του. Και όχι μόνο μέσω διαρών. Μάλιστα, να μην συνεχίσω να ρωτήσω αν η συνεργασία είναι καλή. Νομίζω ότι έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Λοιπόν, στη γειτονιά θα σας πάω. Νομίζω δώσατε την απάντηση στο ερώτημά μου. Στη γειτονιά θα σας πάω και θα πάμε στην αντίπερα όχθη. Θα πάμε στην Τουρκία, όχι για να δούμε τα όσα συμβαίνουν εκεί, αλλά να δούμε πώς μας επηρεάζουν και πώς αναμένετε και πώς προετοιμάζεστε για να μας επηρεάσουν. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι ήταν οδυνηρές πραγματικά οι εξελίξεις, διότι μπήκε έτσι στο φάσμα της αποσταθεροποίησης η γειτονική χώρα. Αναδεικνύεται, και αυτό το καταλαβαίνουν και οι φίλοι μας και οι λιγότερο φίλοι μας, ότι η Ελλάδα είναι ένας πόλος σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Να σας θυμίσω, να επαναλάβω και να υπογραμμίσω ότι έχει καταφέρει και στο οικονομικό πρόγραμμα να έχει την εφαρμογή και τις επιτυχίες που έχει. Έχει και την διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος διαχειριστεί με επιτυχία. Τι γίνεται με το προσφυγικό, κύριε Βουλή? Με το προσφυγικό, αυτή τη στιγμή έχουν αυξηθεί τις τελευταίες μέρες. Σήμερα είχαμε μια κίνηση επίσης από τον Ερντογάν, χθες μάλλον, ο οποίος ζήτησε από τους Τούρκους αξιωματικούς που βρίσκονται στα νησιά εδώ τη δύναμη συνεργασίας
να επιστρέψουν στην Τουρκία. Αντικατάστασή τους δεν θα υπάρξει από ό,τι διαρρέεται. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή και αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι όλες οι πλευρές έχουν δείξει ότι τα συμφωνηθέντα συνεχίζουν να ισχύουν και θα τηρηθούν. Αυτό έχει διατυπωθεί και από την μεριά της Τουρκίας και είναι και η δεδηλωμένη πρόθεση της Ελλάδας. Είμαστε σε κάθε περίπτωση σε επαγρύπνηση και σε επικοινωνία βεβαίως με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για να βεβαιωθούμε ότι οι εξελίξεις θα είναι ακριβώς αυτές. Δηλαδή θα τηρούνται τα συμφωνηθέντα και όλες οι πλευρές και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες ακριβώς θα τηρήσουν και αυτά που έχουν δεσμευτεί ότι θα τηρήσουν. Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο στην άμυνα, μια και πιάσαμε αυτό το θέμα, και να δούμε, επειδή το ξέχασα στα θέματα που είχα πριν, τι γίνεται με τον τομέα της άμυνας και της παιδείας ό,τι αφορά τα ισοδύναμα. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες να υπάρχουν δημοσιεύματα που θέλουν περικοπές στην ισοδοσία των αξιωματικών του στρατού έως και 400 ευρώ. Υπήρξε μια απάντηση η οποία ήταν αρνητική από το Υπουργείο Άμυνας, ωστόσο δεν υπήρξε καμία διευκρίνηση πού θα βρεθούν τα ισοδύναμα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει δώσει ένα περίγραμμα λύσεων και ο Πάνος ο Καμένος και ο Νίκος ο Φίλης για την εξοικονόμηση των πόρων, η οποία έχει να κάνει με τον περιορισμό των μεταθέσεων, οι οποίες και εγώ όταν το έμαθα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κονδύλι, και από αξιοποίηση μεταπόληση συστημάτων οπλικών τα οποία δεν είναι χρήσιμα πλέον με βάση τις αμυντικές προτεραιότητες της χώρας. Άρα νομίζω ότι θα είμαστε απολύτως έτοιμοι και συμπαγείς. Άρα η εκτίμησή σας είναι ότι τα ειδικά μισθολόγια δεν θα πειραχθούν. Ναι, αυτή είναι η εκτίμησή μου και νομίζω ότι. Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ, για να κλείσουμε την συνέντευξη αυτή, να έρθουμε εδώ στην ΕΡΤ. Και η ερώτησή μου είναι ότι δεν ξέρω πώς σας φαίνεται η ΕΡΤ σήμερα, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, αφού αποφασίσατε να ανοίξετε το κομμάτι αυτό με τις τηλεοπτικές άδειες, γιατί δεν προχωράτε και στον απογαλακτισμό της ΕΡΤ από τον κρατικό μηχανισμό? Κοιτάξτε, νομίζω ότι βάζατε το δάχτυλο στην πληγή. Δηλαδή, ο στενός εναγκαλισμός των κυβερνήσεων με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα δεν είναι κάτι που κατά το παρελθόν έχει αποφέρει θετικά αποτελέσματα, να το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ. Και νομίζω ότι θα πρέπει με ψυχραιμία και με έτσι κάποια απόσταση από το παρελθόν και τις βίαιες ενέργειες που έχουν συμβεί από προηγούμενες κυβερνήσεις σε σχέση με την ΕΡΤ, να συζητήσουμε ακριβώς το πώς θα μπορέσει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας να γίνει, να αποκτήσει μια συνέχεια η οποία θα υπερβαίνει και τον πολιτικό κύκλο. Δεν είναι ωραίο θέμα. Ξέρετε, κάθε φορά που αλλάζουν οι κυβερνήσεις, να αλλάζουν οι διοικήσεις, να αλλάζουν. Δεν είναι καλό πράγμα. Νομίζω. Άρα υπάρχει μια σκέψη, θα μπορούσαμε δηλαδή να δούμε να προχωράτε σε μια ενέργεια για την τοποθέτηση, τον ορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου στην ΕΡΤ από μια ανεξάρτητη αρχή ή κάποιες ανεξάρτητες αρχές σε συνδυασμό με το ΔΣ του υπάρχοντος οργανισμού, όπως συμβαίνει στο BBC. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ιδέα την οποία δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε. Δεν θα πρέπει να τα αποκλείσουμε και εμείς ως κυβερνώντες θα πρέπει να αποστασιοποιηθούμε από τον πειρασμό να χρησιμοποιούμε τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για αλλότριους σκοπούς και βέβαια να μην επαναληφθούν φαινόμενα όπως το φαινόμενο του 2013 όπου έκλεισε βία η ΕΡΤ και για την σχολιάστηκε οποία παρεμπιπτόντως μόλις χθες και το πάλι το είδα στην Επιτροπή, πρέπει να σας πω, με σόκαρε η τοποθέτηση του κυρίου Σταμάτη. Δηλαδή ήταν μια κοινική ομολογία ότι το κλείσιμο της ΕΡΤ δεν είχε να κάνει τόσο με την εξοικονόμηση πόρων ή τον εξορθολογισμό της λειτουργίας της, είχε να κάνει καθαρά με τη λογοκρισία. Εγώ θα πρόσθετα ότι είχε να κάνει και με τον εκτοπισμό της ΕΡΤ από τη διεκδίκηση του να πάρει μέρος στον διαγωνισμό για το ψηφιακό δίκτυο, το οποίο πήγε στην DJA, η οποία DJA είναι η ενότητα των ιδιωτικών σταθμών. Έτσι, λίγο μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ συνέβησαν αυτά τα πράγματα για τα οποία θα έχουμε και στο εγγύς μέλλον πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε. Ένα τελευταίο ερώτημα.
καλές οι προθέσεις, υπάρχει χρονοδιάγραμμα για αυτά που μας είπατε σε σχέση με τις αλλαγές και στη δημόσια τηλεόραση? Θα είμαστε εδώ, νομίζω, ξανανακρίνεται πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστώ.